Αυτό που πρέπει να πούμε τώρα για τον Σίση. Ναι, ναι. Για τον Σίση, όπου σήμερα αναμένεται να φτάσει στην Τουρκία, θα ανταποδώσει την επίσκεψη που είχε πραγματοποιήσει ο Τούρκος Πρόεδρος. Τα τουρκικά μέσα ενημέρωση βεβαίως προβάλλουν σήμερα αυτή την επίσκεψη. Από την άλλη, όμως, θυμίζουν τα λόγια του Τούρκου Πρόεδρου που τον χαρακτήριζε τον Σίση δικτάτορα, δεν τον ξαναδώ ποτέ, τύρανο και οτιδήποτε άλλο. Αλλά έρχεται ο Σίση όμως εκεί τώρα. Έρχεται εκεί, άστα τα λόγια που έλεγε. Εγώ ξέρω ότι επισκέπτεται την Τουρκία ο Σίση. Εγώ δεν τα λέω. Εγώ είμαι τη γραμμή του Τούρκου Προέδρου που λέει η πολιτική είναι για να βρίσκουν λύσεις. Για να λύνουν προβλήματα. Αλλά ποιο τα δημιουργεί. Πρώτα να τα δημιουργούν και μετά να τα λύνουν για να υπάρχει και δουλειά. Για πάμε να τα δούμε. Εννοείται. Atmış. Yarın 4 Eylül asla demeyeceksin diye bir başlık atmış. Neden böyle bir başlık attı? Sisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eski tabiriyle darbeci Sisi, katil Sisi, Mursi'yi deviren Sisi, darbeyle iktidara gelen Sisi. 2013 tarihi hatırlıyoruz. İlişkiler kriz halindeydi. Mursi'yi ve arkadaşlarını cezaevine mahkum eden bir antidemokratla karşı karşıya gelmem. Tayyip Erdoğan niçin Sisi ile görüşmüyor diyenlere cevap veriyorum. Ben böyle bir kişiyle asla görüşmem. Εντάξει, παλιά πράγματα. Τα λόγια είναι αέρα. Έτσι, έχουν φύγει αυτά, Μανώλη, τώρα. Αυτά που μένουν είναι, Μανώλη, οι συμφωνίες. Αυτή είναι η ουσία της πολιτικής. Τώρα τα ακριβώς. Εγώ ξέρω ότι έκανε μια συμφωνία με το Σίση, η οποία μας έχει ενοχλήσει εμάς τους Έλληνες. Έχουμε κάνει και εμείς αντίστοιχα, βεβαίως. Έχουμε κάνει και εμείς τη δουλειά μας. Αλλά εδώ, αυτή τη στιγμή, ξαναζεσταίνονται οι σχέσεις των δύο χωρών. Με στόχο. Εγώ αυτό καταλαβαίνω, Μανώλη, τώρα. Να την άξει στον αέρα την τελική συμφωνία. Με στόχο να. Αυτό συγκεκριμένο. Έτσι. Αυτό που έχει σημασία τώρα είναι τι συμφωνίες θα κάνει η Τουρκία, διότι η Τουρκία έχει συμφωνήσει με τη Λιβύη για το τουρκολιβικό μνημόνιο. Η Ελλάδα δηλώνει ότι έχει ακυρώσει το μνημόνιο αυτό επειδή έχει τη συμφωνία με μια πολύ μεγάλη χώρα της περιοχής, την Αίγυπτο, και έχει καθορίσει μια περιοχή θαλάσσιας σε περιοχή ευθύνης μέχρι και τη Ρόδο. Mm-hmm. Από εκεί πέρα, βεβαίως, διμερείς συμφωνίες, αλλά πρέπει να δούμε και πολιτικά πώς θα προχωρήσουν αυτές οι σχέσεις. Αλλά νομίζω η Αίγυπτος είναι ένα πολύ ιστορικό, σοβαρό και βαρύ κράτος που δεν παίρνει ποτέ γρήγορες αποφάσεις. Στην πλευρά κανένας. Δηλαδή, κρατάει κάποιες ισορροπίες. Είδατε, και με την Ελλάδα πήγε μέχρι τη Ρόδο. Mm-hmm. Νομίζω γι' αυτό δεν θα βιαστεί για τίποτα.